Για να βάλουμε τότε στην κουβέντα μας και τον καθηγητή πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας του ΕΚΠΑ, τον κύριο Βασιλακόπουλο. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Βασιλακόπουλε. Καλημέρα σε όλους. Επειδή καλημέρα. Προσπαθούμε με τον τρόπο που γίνεται βεβαίως στην τηλεόραση τώρα, εδώ και στα τηλεοπτικά παράθυρα, να λύσουμε το σταυρόλεξο σχολεία λιανεμπόριο, καταρχάς να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο, μιας και το ανέφερε ο συνάδελφός ο κύριος Δερμιτζάκης. Μπορούν από Δευτέρα να ανοίξουν και τα δύο? Θα σας πω ποια είναι η προσωπική μου άποψη για το θέμα. Θα πρέπει να παραδειγματιστούμε από την κακή συμπεριφορά μας που είχαμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Σαν Έλληνες, να μην την επαναλάβουμε. Όταν ήμασταν ανοιχτοί, λέτε. Βεβαίως, ήμασταν ανοιχτοί. Η κυβέρνηση μας έλεγε συνεχώς ότι πρέπει να προσέχουμε, πρέπει να τηρούμε τα μέτρα και οι επιστήμονες. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των συνανθρώπων μας δεν τα τηρούσαν. Βεβαίως υπήρχαν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς που υπήρχε υπερπληθυσμός εκεί. Ναι. Αλλά εγώ σας λέω από απλή δικιά μου παρατήρηση, το μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων δεν τηρούσαν τα μέτρα όταν ήταν προαιρετικά. Αυτό το φοβάστε και τώρα, δηλαδή. Μπορεί να συμβεί και τώρα, γι' αυτό το λέτε. Γιατί κάθε φορά πιστεύω ότι γινόμαστε και πιο σοφοί. Λέω το εξής. Κύριε Οικονόμου, λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Στο πρώτο lockdown, σχεδόν κανένα ιδιωτικό ιατρείο δεν λειτουργήσε. Ο κόσμος φοβότανε, δεν πήγε, δεν λειτουργήσε. Στο δεύτερο lockdown λειτουργήσαν όλα τα ιατρεία. Δεν είχαμε καμία μετάδοση μέσα στα ιατρεία. Γιατί? Διότι ο κόσμος πήγαινε με πιο αραιά ραντεβού και τηρώντας τα μέτρα. Μάλιστα. Και εγώ στο ιατρείο μου φόραγα τη μάσκα μου και υποχρέωνα, αλλά και δεν χρειαζόταν καν να υποχρεώσω. Το έκανε έτσι. Ο ασθενής που ερχόταν φόραγε σωστά τη μάσκα. Από εμάς, σαν κοινωνία, συνολικά εξαρτάται αν θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε εν παραλλήλω πολλές δραστηριότητες. Η πολιτεία πρέπει να βοηθήσει θέτοντας όρια, παραδείγματος χάρη, στο πόσο συχνά θα υπάρχουν τα ραντεβού του Click in Shop. Δεν μπορεί να υπάρχει ραντεβού click in shop κάθε 5 λεπτά για να ψωνίσουν γρήγορα πολλοί άνθρωποι ή να ξεστοκάρει γρήγορα έμπορος. Επομένως μπορούμε, λέτε, με κανόνες. Τηρώντας όλοι τους κανόνες, να μάθουμε από το πάθημά μας. Είναι θέμα δικό μου και δικό σας. Ναι, η κυβέρνηση έχει ευθύνη στο να θέσει τους κανόνες. Όταν δεν τηρούνται οι κανόνες, η κυβέρνηση αναγκάζεται να κλείνει. Δεν θέλει να κλείνει. Ούτε μόνο η κυβέρνηση θέλει να κλείνει, ούτε κι εγώ ή εσείς θέλουμε τα πράγματα να είναι κλειστά. Όμως, κύριε Βασιλακόπουλε, τώρα έχουμε ένα άλλο δεδομένο. Επειδή μιλάγαμε για το ρίσκο της όποιας απόφασης, έχουμε την πίεση της οικονομίας και την πίεση των ανθρώπων που προσπαθούν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους αυτή τη στιγμή ανοιχτές και την επόμενη μέρα και μετά την πανδημία. Αυξάνεται το ρίσκο να πάρουμε λανθασμένες αποφάσεις υπό την πίεση αυτού ακριβώς που σας περιγράφω? Η απόφαση όχι κρίνεται κυρίως στο τι θα αποδώσει στην επιδημία από το πώς εμείς θα συμπεριφερθούμε. Οι μαγαζάτορες που θα ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους και οι υπάλληλοι τους πρέπει και οι ίδιοι να προσέχουν πραγματικά για την τήρηση των κανόνων, να φοράνε πραγματικά τις μάσκες, καλύπτοντας και τη μύτη και το στόμα. Στις γιορτές, μια χαρά συμπεριφερθήκαμε πάντως, κύριε Βασιλακόπουλο, να το πούμε και αυτό. Μια χαρά συμπεριφερθήκαμε στις γιορτές, από ό,τι φαίνεται. Τουλάχιστον στις γιορτές, λοιπόν, ίσως επειδή είχαμε μάθει. Μου επιτρέπετε λίγο. Στις γιορτές, επειδή είχαμε φοβηθεί από αυτά που είχαν γίνει ίσως Νοέμβριο-Δεκέμβριο και η πλήση, η καλώς εννοούμενη ενημέρωση, παύλα πλήση εγκεφάλου, οδήγησε στο να μην έχουμε μια τρομερή έκρηξη. Είμαστε ήδη 12 μέρες μετά την πρώτη του μηνός, άρα έχουμε αποτύπωση και των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς στην επιδημία. Και χθες είχαμε 2% θετικά τεστ. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έγιναν 42.000 τεστ συνολικά. Είχαμε τον μεγαλύτερο αριθμό. Έτσι. Είχαμε 866 κρούσματα, δηλαδή. Επομένως, μήπως οριμάσαμε και εμείς, κύριε καθηγητά, σαν κοινωνία. Βεβαίως, και η ελπίδα μου είναι, και το λέω ξεκάθαρα, ότι όπως λειτουργούν τα ιατρεία και δεν έχουμε μετάδοση μέσα στα ιατρεία, έτσι πρέπει να λειτουργήσουν και τα μαγαζιά. Εγώ σας λέω ότι έχω πάει σε μαγαζιά, σε συνεργεία αυτοκινήτων που ήταν ανοιχτά. Και δεν τηρούνται, κύριε Οικονόμου, τα μέτρα. Αλήθεια, δεν φοράει ο κόσμος τη μάσκα, τη φοράει συνήθως το πηγούνι του για να αποφύγει το θεωρητικό πρόστιμο. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. Εγώ που πήγα σε συνεργείο, τα παιδιά ήταν όλοι γιατροί. Και με αφορμή αυτό που είπατε, κύριε καθηγητά, αν το κάνουμε όλοι, μπορεί το εμπόριο να λειτουργήσει και με click inside, αρκεί αυτό να είναι με κάπως αραιά ραντεβού, δηλαδή να μην έχουμε 20 άνθρωπους μέσα στο μαγαζί που είναι μικρό,
πρέπει να υπάρχει. Μα είχαν μπει κανόνες, οι κανόνες, κύριε καθηγητά. Υπάρχουν. Αυτό τον κανόνα. Είναι δεδομένοι οι κανόνες. Λέει στα 100 μέτρα 4 άτομα. Υπάρχουν αυτά. Το πλαίσιο είναι δεδομένο. Αρκεί να τηρηθεί. Έλα, Μπάμπη.